Σκοτεινά μονοπάτια. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, παρουσιάζουμε. Ρίχνουμε φως στα σκοτεινά μονοπάτια της κοινωνίας μας. Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, Ρικένα. Ανοίγουμε το φάκελο της ανορυξίας. Μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν και ζουν τον εφιάλτη της ανορυξίας. Τα άτομα που περνούν ανορεξία δεν αγαπούν τον εαυτό τους, ούτε χτιμούν, ούτε συνειδητοποιούν τα καλά που προσφέρουν και τα καλά που έχουν. Δεν απολάμβανα τη ζωή μου, ήμουν κάθε μέρα δυστυχισμένη. Έβλεπα τους άλλους που τρώα και λέω τι ωραία να τρώεις και να είσαι ευτυχισμένος. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταφέρω εγώ. Όταν το σκουλίκι της ανορεξίας τρώει τα σωθικά. Μέσα μου σαν να είχε μπει ο διάβολος. Είναι κάτι πολλά τρομακτικό η ανορεξία. Είναι λες και μέσα σου υπάρχει ένας άλλος εαυτός που σε σπρώχνει απ' τη μια λες θέλω να προσπαθήσω και να φάω και απ' την άλλη σε σπρώχνει κάτι και λέει σου μη φας, είναι κακό. Έρευνα, κείμενα, παρουσίαση, Χριστόδουλος Χριστοδούλου.